Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευερπίδων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Γρίβα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Γρίβα, τα τελευταία 10 χρόνια έχετε συστηματικά αρθρογραφήσει για τις ορολογίες που πλέον είναι παροχημένες όμως. Τι είναι ακροδεξιός, τι είναι δημοκράτης, ποιος τελικά είναι ο φασίστας που επιβάλλει με κάθε μορφή βίας τις απόψεις του, τι είναι ανθρωπισμός. Στο τελευταίο σας κείμενο, από ό,τι βλέπω, όλα αυτά τα συνοψίζετε. Τελικά, κύριε Γρίβα, τα ανθρωπιστικά αισθήματα των Γερμανών και κυρίως των βιομηχάνων ξεθόριασαν με την πρώτη όταν τα εκλογικά αποτελέσματα του AfD στα γερμανικά κρατήδια έφεραν τρόμο στα συστημικά πολιτικά κόμματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι όλο αυτό ήταν, από ό,τι φαίνεται, θα το πω, μια ανθρωπιστική φούσκα, και το ανθρωπιστική πάλι εντός εισαγωγικών. Στην πραγματικότητα ήταν μια επίδειξη ψευδοανθρωπισμού με σκοπό να εξυπηρετηθούν συμφέροντα οικονομικά. Η άποψή μου είναι ότι όλη η συζήτηση περί ανόδου της ακροδεξιάς και όλα τα συναφή είναι υποκριτική και κρύβει πίσω την ουσία του θέματος, όπου η ουσία είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη που φαίνεται αιρετική σε πολλούς, ότι ακριβώς αυτή η ανοχή, αν όχι η λατρεία, στις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, γιατί περί αυτού μιλάμε, δεν είναι κάτι άλλο, στην πραγματικότητά τους έχει ρίζες που μπορούν να θεωρηθούν ακόμη και ως πρώτα ξαδελφάκια των γενικότερων ακροδεξιών απόψεων. Για παράδειγμα, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δεν μπορείς να λες ότι στην πραγματικότητα, γιατί αυτό λες, ότι οι δημογραφικά ισχυροί λαοί, δηλαδή αυτοί που έχουν πολύ μεγάλο δημογραφικό δυναμισμό, γεννάνε πολλά παιδιά, να το πούμε έτσι, μπορούν χωρίς να έχουν κανενός είδους περιορισμούς να μετακινούνται μαζικά στις περιοχές των ανθρώπων που δεν έχουν παρόμοιο δημογραφικό δυναμισμό, όπως είναι για παράδειγμα η Ελλάδα για χυψηλόγους. Λοιπόν, αυτή ακριβώς η άποψη των χιτλερικών, το ξανατονίζω, των χιτλερικών, είναι η άποψη του ζωτικού χώρου του Lebensraum, που ξεκίνησε από τον Ράτσελ και μετέπειτα με τον Χάουσκόφερ, που έλεγαν πολύ απλά οι χιτλερικοί: κοιτάξτε, παιδιά, εμείς οι Γερμανοί ασφικτιούμε στα στενά μας γεωγραφικά σύνορα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο και δείχνει αυτό ότι είμαστε και έτσι ισχυρός λαός, και συνακόλουθα έχουμε το φυσικό δικαίωμα να επεκταθούμε στις χώρες των δημογραφικά πιο αδύναμων πληθυσμών, που είναι και κατώτεροι, και είναι και κατώτεροι γιατί είναι και δημογραφικά αδύναμοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μπορεί τώρα να το τοποθετούμε στον πυρήνα της συζήτησης και να λέμε ότι όποιος αντιτίθεται είναι ακροδεξιός. Το ανάποδο συμβαίνει. Οι δικαιολογίες του τύπου ότι ναι, αλλά γίνονται οι πόλεμοι και τα λοιπά, και άρα εμείς οφείλουμε να δεχτούμε τους μεγάλους πληθυσμούς, αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, μεν σε κάποιες περιοχές γίνανε πόλεμοι, αλλά οι μεγάλοι πληθυσμοί δεν έρχονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο κατάσταση, πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτά σε αυτές τις καταστάσεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι στην πραγματικότητα το να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα κύματα πληθυσμών, μαζικά κύματα πληθυσμών από άλλες χώρες με αυταρχικά καθεστώτα, στην πραγματικότητα συνεργαζόμαστε με αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα, άρα ακολουθούμε ακροδεξιά πολιτική. Για παράδειγμα, χώρες ας πούμε όπως το Πακιστάν, το οποίο έχει ένα βιομηχανικό επίπεδο αντίστοιχο της Ισπανίας σε μεγάλο βαθμό. Το Πακιστάν έχει διαστημική βιομηχανία, κατασκευάζει πολεμικά αεροπλάνα μόνο του, έχει πυραυλική βιομηχανία, βιομηχανία πληροφορικής, πυρηνικά όπλα, πυρηνικό οπλοστάσιο, πυρηνική βιομηχανία. Όταν λοιπόν χώρες όπως το Πακιστάν προτιμάει να στέλνει το πλεόνασμα του πληθυσμού του, το πλεόνασμα εντός εισαγωγικών, στην Ευρώπη, έτσι ώστε να αποκτά και προσβάσεις εκεί πέρα και να προωθεί την γεωπολιτική του ατζέντα, και τα χρήματα αντί να τα δίνει για εκπαίδευση, για κοινωνική ασφάλιση, για υγεία, όλα αυτά, αναπτύσσει ακόμη περισσότερο το οπλοστάσιο του για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και διαιωνίζει και την κυριαρχία της ολιγαρχίας εκεί πέρα.
Το να δεχόμαστε λοιπόν εμείς πληθυσμούς από το Πακιστάν ή το όποιο Πακιστάν, ουσιαστικά συνεργαζόμαστε με αυτά τα καθεστώτα. Άρα δεν κάνουμε κανένας είδου προοδευτική έτσι, κίνηση. Για να μην πω και ένα τελευταίο, γιατί γίνομαι και κουραστικός, ότι η αντίληψη ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη, στη Δύση, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δώσουμε καλύτερη ζωή στους πάντες, είναι, ομοιάζει επικίνδυνα με την αντίληψη, την υπεριαλιστική, την αποικιοκρατική, ότι εμείς θα έρθουμε εκεί για να σας κάνουμε καλύτερους. Είναι κατά κάποιο τρόπο, αν η αποικιοκρατία ήταν η πλημμυρίδα του φαινομένου, ότι ερχόμαστε εμείς εκεί για να σας κάνουμε ανθρώπους, η άμποτη του φαινομένου είναι ελάτε εσείς εδώ για να σας κάνουμε ανθρώπους. Λοιπόν, σίγουρα όμως κρύβει έναν ρατσιστικό πυρήνα στην ουσία του. Είναι αυτό που έλεγε το βάρος του λευκού ανθρώπου. Λοιπόν, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι σε πόσους ανθρώπους μπορεί να δώσει καλύτερη ζωή η οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη, για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα. Ναι, και μόνο κύριε Γρήβα, κάνατε μια αναφορά στο Πακιστάν και αν δει κανείς τα στοιχεία, θα δει ότι το Πακιστάν είναι 210 εκατομμύρια περίπου. Ναι. Αν δηλαδή εδώ μετακομίσει με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων το 10%, αυτόματα θα έχουμε εξαφανιστεί ως χώρα. Επειδή όμως κάνατε ειδική αναφορά στη Γερμανία, και το έτσι... Συγγνώμη, πριν πείτε κάτι, να πω κάτι που αναφέραμε με το Πακιστάν. Υπάρχει το Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα η οποία είναι σχεδόν στο μέγεθος της Ελλάδας, ελάχιστα μεγαλύτερη. Σκεφτείτε μια Ελλάδα και μια Ήπειρο, ακόμη μια Θεσσαλία, η οποία έχει περίπου 170 εκατομμύρια κατοίκους. Λοιπόν, άρα με τη λογική των ανοιχτών συνόρων που έχουμε τώρα, από μόνο του το Μπαγκλαντές, που δεν είναι μια χώρα σε πόλεμο, δεν είναι τίποτα, θα σε εξαφανίσει. Και σίγουρα δεν μπορεί να είναι να θεωρείται προοδευτικό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, η εξαφάνιση πληθυσμών. Όπως έγραψα στο άρθρο, το να θεωρείται ότι ο τελευταίος λαός του Αμαζονίου έχει το απόλυτο δικαίωμα όχι μόνο να επιβιώσει, που θεωρείται αυτονόητο, αλλά και να μην αλλοιωθεί η πολιτισμική του, εθνοτική και άλλη υπόσταση από επιρροές, από τα επιστροές, από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, θεωρείται στην ανθρωπολογική μελέτη, την επιστημονική, θεωρείται αδιανόητο να εισαγάγει τεχνουργήματα σε έναν λαό, ας πούμε, που ζει σε μια περιοχή, γιατί το του αλλοιώνει την πολιτισμική του υπόσταση. Άρα λοιπόν, το να μιλάμε για γενοκτονία, γιατί αν έρθουν εδώ πέρα 50% εκατομμύρια άνθρωποι, 50% και πολύ λιγότεροι, αυτό που λέμε ο ελληνικός πληθυσμός, η ιδιοπροσωπεία του ελληνικού πληθυσμού θα εξαφανιστεί, θα πάψει να υπάρχει Ελλάδα και Έλληνες. Μιλάμε δηλαδή για γενοκτονία στην πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός, και γιατί δεν θα μπορέσει να επιβιώσει αν δεχτεί τις κολοσσίες αυτές μάζες πληθυσμών από διάφορα μέρη του πλανήτη και να λέγεται ότι αυτά είναι ακροδεξιά αντίληψη. Όχι, το ανάποδο είναι ακροδεξιά αντίληψη. Συγγνώμη για την διακοπή. Επειδή κάνατε αναφορά στη Γερμανία και το έδειξα λίγο και εγώ στην αρχή, υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία μονομερώς καταργεί, μάλλον ανδρανοποιεί τη συνθήκη Σέγγεν. Κάνει αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα, κάνει επαναπροωθήσεις στις χώρες πρώτης υποδοχής, οπότε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και όλοι οι σοβαροί αναλυτές έσπευσαν να πούν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να κινηθεί τάχιστα, γιατί με μια τέτοια απόφαση σε ισχύ από τη Γερμανία θα ξαναδούμε σκηνές του 2015 και να συσσωρεύονται πολύ μεγάλη αριθμή μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ιταλία, δευτερευόντως και στην Ισπανία, που αυτό έχει δύο θέματα. Πρώτον, ταράζεται στέμελα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γιατί χάνεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η συνοχή, που θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή απόφαση. Έσπευσαν όμως. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι στην Ελλάδα μόλις έγινε αυτό, κατευθείαν είδαμε πρωτοσέλιδα σε διάφορα site να πούνε ο εφιάλτης των κλειστών συνόρων για την Ελλάδα επανέρχεται, και το ερώτημα είναι το εξής. Πιστεύετε ότι και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό στην Ελλάδα οι ιδεολογικές εμμονές που έχουν κάποιες τάσεις δεν μας αφήνουν να δούμε ορθολογικά τα προβλήματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος?
των της Γερμανίας είναι προκλητική η στάση τους, είναι εξοργιστική. Βέβαια δεν είναι μόνο τώρα, τώρα απλώς φτάνει σε πιο ακραία επίπεδα. Αλλά εδώ και χρόνια φαίνεται ότι τόσο Γερμανία όσο άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες θεωρούσαν την Ελλάδα και προσπαθούν να την μετατρέψουν στο αναλώσιμο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Σε ένα είδος δηλαδή αποθετήριου πληθυσμών, ώστε αυτοί να μπορούν να πουλάνε ανέξοδα αυτόν τον ψευδοανθρωπισμό, χωρίς όμως να επιβαρύνουν και τους πληθυσμούς τους. Τώρα λοιπόν που φτάσαν τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για τις πολιτικές ελίτ από ό,τι περιμένανε, με προκλητικό τρόπο προωθούν αυτή την πολιτική, η οποία μεταξύ των άλλων, όπως είπατε, ναι, δίνει και ένα σκληρότατο, ένα πολύ σκληρό πλήγμα στις έτσι κι αλλιώς έφραυστες δομές της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που ποτέ δεν προχώρησαν, τέλος πάντων είχαν μείνει κάποια πράγματα, άρα είναι ένα πλήγμα γενικότερα στην Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή, δεδομένων των παγκόσμιων προκλήσεων, θα έπρεπε να αναζητεί διεύρυνση της ενοποίησης και όχι αποδόμηση. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, αναφορικά με αυτό που είπατε, ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο κατά τα φαινόμενα κάποιες ομάδες, οι οποίες είναι σε μέγεθος του πληθυσμού είναι πολύ μικρές. Παρόλα τα αυτά έχουν επιβάλει την ατζέντα τους, έχουν επιβάλει μια ιδιόρυθμη πνευματική δικτατορία. Με αταβιστικό τρόπο έχουν βαφτίσει πάσης φύσεως απόψεις που μιλάνε για την επιβίωση του έθνους, την επιβίωση του λαού, την επιβίωση της Ελλάδος, την επιβίωση, εν πάση περιπτώσει, των συλλογικών ταυτοτήτων. Λοιπόν, τις έχουν βαφτίσει ως ακροδεξιές, φασιστικές, ναζιστικές, ρατσιστικές κλπ. Και δυστυχώς κυριαρχούν σχεδόν 100% στα ΜΜΕ, σχεδόν 100% στον χώρο των πάσης φύσεως διαμορφωτών, γνώμης, πανεπιστημίων κλπ. Έχουν και έναν ευραχείονα βίαιο, ο οποίος επιβάλλει δια της βίας ενίοτε τις απόψεις αυτές σε όποιους τολμήσουν να εκφράσουν κάτι άλλο. Οπότε, ναι, δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, που παρεπιπτόντως είναι και πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν μπορεί να αγνοείται η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Δεν μπορεί επίσης να αγνοείται η ίδια η επιβίωση του πληθυσμού. Γιατί, επαναλαμβάνω, περί αυτού μιλάμε. Και για όποιον νομίζει ότι είμαι υπερβολικός ή κινδυνολόγος, ας σκεφτεί αυτό που είπαμε πριν. Πόσους ανθρώπους μπορεί να απορροφήσει σε βάθος χρόνου η Ελλάδα, έστω και αν αυτοί θέλουν και μπορούν να απορροφηθούν, που αυτό είναι άκρο συζητήσιμο. Λοιπόν, όχι ποιους για να μας δουν ρατσιστές, γιατί ο ρατσισμός ποτίθεται ότι είναι ότι δεν θες να μολυνθείς από στοιχεία φυλετικά, πολιτισμικά και άλλα που δεν ταιριάζουν. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω πόσους μπορείς, πόσους. 1 εκατομμύριο, 200 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο. Γιατί τα νούμερα που μιλάμε είναι τρομακτικά. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε μόνο για το Μπαγκλαντές, που από μόνο του είπαμε είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερο από την Ελλάδα και συνακόλουθα από μόνο θα μπορούσε να μας βύσει. Ο πληθυσμός της Νιγηρίας, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι σε μερικά χρόνια θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός του Νιγηρίας από τότε που έγινε η ανεξάρτητη χώρα έχει αυξηθεί 60 φορές. Το νούμερο των αναλογιών η Αθήνα πρέπει να είναι περίπου 100 εκατομμύρια σήμερα. Λοιπόν, και το μεγαλύτερο κομμάτι είναι νεανικός πληθυσμός, και ακριβώς επειδή το καθεστώς εκεί είναι καταπιεστικό, είναι ακραία δικτατορικό, είναι διεφθαρμένο, καπηλεύεται τον πλούτο, τον πετρελαϊκό και συνακόλουθα σπρώχνει τους πληθυσμούς προς το εξωτερικό για να μην έχει εσωτερικές πιέσεις, τότε από μόνη της πάλι η Νιγηρία μπορεί να εξαφανίσει την Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος. Δεν είναι απλώς ότι θα έχουμε πρόβλημα εγκληματικότητας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι ότι σε βάθος χρόνου, βάσει των αριθμών που έχουμε, οι οποίοι είναι αμήλικτοι και αναντηρήτη, θα εξαφανιστούμε τόσο απλά. Εάν αυτό τώρα θεωρείται προοδευτική η εξαφάνιση ενός λαού και υπέρ της ανθρωπότητος, και αντίθετος δεν θέλουμε να εξαφανιστεί ένας λαός, αφήστε ο ελληνικός, ένας λαός οποιοδήποτε, είμαστε ακροδεξιοί και ναζιστές και ρατσιστές, τότε πλέον έχουμε φτάσει πολύ. Πολύ διεστραμμένη έτσι, ανάγνωση της πραγματικότητας, και εδώ πλέον, τι να πω τώρα, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Όλο αυτό που παρουσιάζεται είναι μια διελκυστίδα, δηλαδή το λαϊκό σώμα αντιδρά σε αυτή την κακοποίηση και ιδιαίτερως την επιθετική πολιτισμική, ας πούμε, βία που δέχεται
από αυτούς τους πληθυσμούς, γιατί έχουν και ισχυρά πολιτιστικά χαρακτηριστικά τα οποία τα επιβάλλουν. Στη Γαλλία, ας πούμε, και όπου έχουν κάνει οι κοινότητες, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα επιβάλλεται από τη Σαρία μέχρι τη Μπούργα, μέχρι το Χιτζάμπ και ούτω καθεξής. Από τη μια λοιπόν έχουμε αυτό, από την άλλη βλέπουμε ότι επιμένει το πολιτικό σύστημα να μην μπορεί να αφουγκραστεί το λαϊκό σώμα. Πάνω σε αυτό τώρα, δεν μπορεί, το έχουμε πει άλλες φορές, δεν μπορεί, ας πούμε, το 37% των Γάλλων πολιτών ξαφνικά να έγινε, ας πούμε, να γίνανε οπαδοί της ακροδεξιάς. Είδαμε αυτό στα γερμανικά κρατήδια, είδαμε όμως και κάτι άλλο. Είδαμε, ας πούμε, τη Σάρα Βάγκεκνεχτ, που προέρχεται από τα αριστερά, να υιοθετεί εντελώς διαφορετική άποψη από την κλασική που έχει αριστερά στο μεταναστευτικό και πήρε το ποσοστό που πήρε. Σε αυτή τη διελκυστίδα μεταξύ πολιτικού συστήματος, μιλάω για την Ευρώπη ολόκληρη, και του λαϊκού σώματος που φαίνεται πώς αντιδρά από τις εκλογές στη Γερμανία μέχρι τη Γαλλία. Πού βλέπετε να οδηγεί αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, καταρχάς έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι εγώ πριν δεν αναφέρθηκα καθόλου μέχρι στιγμής στο ποιοτικό στοιχείο. Από μόνο το ποσοτικό στοιχείο, το μέγεθος δηλαδή των πληθυσμών που εισέρχονται ή αναμένεται να εισέλθουν αν δεν ληφθούν σοβαρότατα μέτρα στην Ευρώπη γενικώς και στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι ικανό να σε καταστρέψει. Το ποιοτικό στοιχείο, δηλαδή θέματα Ισλαμισμού κτλ., έρχεται σε δεύτερο επίπεδο για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η αριστερά, τουλάχιστον ένα κομμάτι της παραδοσιακής, της λογικής αριστεράς, καταλαβαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι βασισμένο πάνω σε μια αντίληψη υπερτονισμού των ατομικών δικαιωμάτων, του πανίσχυρου ατόμου, να το πούμε έτσι, και εξαφάνισης όλων των συλλογικών ταυτοτήτων. Όταν λες ότι ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν κράτη, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν λαοί, δεν υπάρχει τίποτα, και απλώς υπάρχει το άτομο με τα απέραντα δικαιώματά του, εννοείται φυσικά ότι από εδώ δεν υπάρχουν πάσης φύσης συλλογικές ταυτότητες, δεν υπάρχουν τάξεις, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, άρα και ένα κομμάτι της παραδοσιακής αριστεράς αυτό το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει επίσης την έννοια του λαού. Λοιπόν, και φυσικά αντιδρά και έχει και την επιβράβευση, να το πούμε έτσι, την εκλογική, όπως είδαμε στη Γερμανία. Θεωρώ ότι οι πιο υγιείς δυνάμεις στα ευρωπαϊκά κράτη, αυτές που θέλουν την επιβίωση του ίδιου τους του εαυτού, θα αντιδράσουν και ήδη αντιδρούν. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η πίεση από ένα πολυπλόκαμο πλέγμα έτσι δυνάμεων που ουσιαστικά κρατάνε με ψυχολογικό, με πληροφορικό και ακόμη και με πόλεμο και ακόμη και με βία την κοινωνία κάτω, που δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, είμαι δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα εννοείται ότι δεν είναι αντάξιο των περιστάσεων και των προκλήσεων, και ένα πολύ μεγάλο του μέρος ξεκάθαρα προωθεί ξένες δυνάμεις, ξένα συμφέροντα, που φυσικά όχι μόνο δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στο να διελυθεί αυτό που λέμε ελληνικό έθνος, ελληνισμός, ελληνικός λαός, πιθανώς δεν το θέλουν κιόλας ιδιαίτερα σε βάθος χρόνου. Άρα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και εδώ καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Τα υγιή κομμάτια μέσα σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και υγιή, εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη απέτηση, απλώς να έχουν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να προβάλλουν πάνω απ' όλα την επιβίωση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους πέρα από ιδεολειψίες, αιμονές και πάσης φύσεως πόλεμο που μπορούν να δεχτούν. Μάλιστα, κύριε Ρίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και την κουβέντα που είχαμε και να προειδεάσω και τους φίλους ακροατές ότι θα έχουμε τη χαρά στα μέσα του Νοέμβρη, δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία, να σας έχουμε εδώ κοντά στο Ηράκλειο και να τα πούμε από κοντά σε μια μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται. Αυτό για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ, να είστε καλά.